Σας παρακαλώ. Καταρχήν, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αν αφαιρέσουμε κάποιες αντιπολιτευτικές κορώνες στον κοινοβουλευτικό του λόγο, είπε κάποιες πραγματικότητες. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπήρχε πλάν A. Και αν αυτά που είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης σήμερα, αφαιρώντας αυτά που είπε για τη Νέα Δημοκρατία, τα έλεγε 12 μήνες πριν, ο τόπος θα ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι είναι σήμερα. Αν πριν 12 μήνες αυτά που είπε περί τυφώνα, όταν καταλάβαν τις δυσκολίες, όταν καταλάβαν ότι η Ελλάδα δεν έχει εναλλακτική να δανειστεί από αλλού, αλλά από πρόγραμμα. Αν αυτά τα είχαμε καταλάβει 12 μήνες πριν, δεν θα πληρώναμε δισεκατομμύρια κόστος. Το ίδιο έγινε και με το δημοψήφισμα. Αν η κυβέρνηση είχε καταλάβει ένα μήνα πριν, όχι 6 μήνες πριν, ένα μήνα πριν, το πού πάμε και δεν είχε πάει για το δημοψήφισμα, είχε κάνει αυτή την εσωτερική ρήξη λίγο νωρίτερα, θα είχαμε γλιτώσει ο ελληνικός λαός πάνω από 30 δισεκατομμύρια που κόστησε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, πάνω από δισεκατομμύρια, να μην βάλω ακόμα νούμερο, που χάθηκαν στην πραγματική οικονομία από τα capital controls. Τώρα τι γίνεται. Αν πάμε σε εκλογές, το ερώτημα είναι γιατί πάμε σε εκλογές. Αν πάμε σε εκλογές γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι θα πάρει ένα πολύ καλύτερο ποσοστό χωρίς την αριστερή πλατφόρμα και θέλει, με συγχωρείτε για τη φράση, κυρία Χρυσοβελόνη, να ξεφορτωθεί και τους κυβερνητικούς του εταίρους, πιστεύοντας ότι πάνε για μια πολύ μεγάλη νίκη. Είναι καθαρά εκλογές για σωκοματικούς λόγους. Αυτό είναι δική σας εκτίμηση. Όχι, για προσωπικά είναι προσωπική μου εκτίμηση. Μάλλον λάθος κάνετε. Εντάξει, φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει ένας αντίλογος. Αν ο στόχος, άλλο πάνω να σας πω. Αν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση σε μια δύσκολη εποχή, αυτό μπορεί να γίνει με μια συζήτηση επί της παρούσας Βουλής. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι χρειάζεται σε μια πιο μετριοπαθή ατζέντα, μια περισσότερη στήριξη, μια κυβέρνηση ευρύτερη συμμετοχή, θα μπορούσε αυτή να είναι η λύση. Αν πάμε σε εκλογές για να την κάνουμε αυτή τη λύση μετά, όπως πήγαμε σε δημοψήφισμα για να κάνουμε μετά μια συμφωνία, πολιτικά μπορεί να ακούγεται πιο λογικό, αλλά τελικά πρέπει να καταλάβω ότι έχει ένα τεράστιο κόστος για τον κόσμο. Εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση συνεργασίας ή όπως αλλιώς την πούμε τέλος πάντων εθνικής ενότητας κτλ. Είναι η λύση. Κοιτάξτε, περνάμε μια βαθύτατη κρίση. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε κάποιες πραγματικότητες και οι ΑΝΕΛ κατάλαβαν κάποιες πραγματικότητες που λέγαμε εδώ και 2,5 χρόνια. Ελπίζω επιτέλους να πέσει και αυτό πήγε ο κ. Τριανταφυλλίδης να το πει και ήθελα να το αποφύγει. Να πέσουν επιτέλους αυτές οι ταμπέλες, οι καλοί, οι κακοί, οι έξυπνοι, οι λιγότερο έξυπνοι, οι πιο αγωνιστές και οι λιγότερο αγωνιστές. Όλοι ζούμε και στην ίδια χώρα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα και την ίδια κατάσταση. Έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Αλλά απέναντι στο γεγονός ότι δεν είναι όλοι φίλοι μας στην Ευρώπη, ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να μας πετάξουν έξω, στο γεγονός ότι πρέπει να δανειστούμε από κάπου για να πληρώσουμε τις δαπάνες, αυτό είμαστε όλοι μαζί. Και το ποτάμι. Άρα και η ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλετε εκλογές εσείς. Δεν έχουμε θέμα με τις εκλογές. Εγώ να σας πω κάτι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Το χειρότερο που θα γίνει στις εκλογές είναι να τις χάσουμε και να παραμείνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχουμε εμείς κάτι να χάσουμε στις εκλογές. Πιθανόν έχουμε να κερδίσουμε. Γιατί ο κόσμος βλέπει μετά από 8 μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αφήγημα. Αυτό που ρωτήσατε πριν, ποιο είναι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η δικιά μου απορία. Τι θα πάει στο χωριό να πει ο κύριος Τριανταφυλλίδης? Ότι εγώ είμαι ο περισσότερο μνημονιακός βουλευτής που είδατε ποτέ στο χωριό σας. Ψήφισα το σκληρότερο μνημόνιο που είδατε ποτέ. Έκανα τα περισσότερα λάθη που έκανε ποτέ μια κυβέρνηση. Κινδύνεψα να χάσω τα λεφτά σας. Σας μείωσα τις συντάξεις. Τι θα πει ο κύριος Τριανταφυλλίδης? Οποιοδήποτε κύριος Τριανταφυλλίδης. Εγώ θεωρώ ότι στις εκλογές, αν πάμε, μπορεί να γίνουν τεράστιες εκπλήξεις. Αλλά είναι τελικά αυτό που θέλει ο τόπος. Κάποια στιγμή να βάλουμε τον τόπο μπροστά. Σαφές. Κύριε Φανέ.